Που η κυβέρνηση του στέλνει στα δικαστήρια λες και είναι εγκληματίες. Επί 10 απεργία. Τους κυνηγάει γιατί αγωνίζονται. Ενάντια στην άδικη και εκβιαστική αξιολόγηση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, που στην ουσία δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα στα σχολεία μας. Ξέρουμε τους αγώνες που δίνουν καθημερινά πολλοί καθηγητές μας για να μας δώσουν όσες περισσότερες γνώσεις μπορούν μέσα σε ένα σχολείο που είναι βαρετό, ανταγωνιστικό και μέσα στην πίεση της παραλίας, αλλά απλά για να δώσουμε εξετάσεις και όχι για να μάθουμε και να αναπτυχθούμε ολόκληρα. Το μάθημα γίνεται με τέτοιους όρους και μάλιστα συχνά σε αντίξωες συνθήκες, αφού τα σχολεία και οι τάξεις μας σε πολλές τις περιπτώσεις είναι ακατάλληλα. Έχουμε βαρεθεί να καταγγέλνουμε καλοριφέρ που σκάνε, ηλεκτροπληξίες συμμαθητών μας με παλιά καλώδια, σπασμένα τζάμια, πράγματα που πλημμυρίζουν. Να και εδώ, στο Μαράζλιο που είμαστε, ένα κτίριο από το 1905 που δεν έχει γίνει καμία συντήρηση τόσα χρόνια, πριν λίγο καιρό έπεσαν σοβάδες και κατά τύχη χτύπησε κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός. Σε αυτά τα σχολεία κάνουν μάθημα εκπαιδευτική μας. Μας κοροϊδεύουν κανονικά και δεν πρόκειται να περάσει. Αν πραγματικά η κυβέρνηση ήθελε να αξιολογήσει τα σχολεία μας και την εκπαιδευτική διαδικασία, θα έπαιρνε μέτρα για να μομιμοποιήσει τους εκπαιδευτικούς που τελειώνουν η σχολική χρονιά και ακόμα λείπουν. Θα άφησαν την χρηματοδότηση για να γίνουν έλεγχοι και επισκευές στα σχολεία μας, να φτιαχτούν νέα με σύγχρονες υποδομές, γήπεδα και εργαστήρια. Θα μείωνε τους μαθητές ανά τάξη για να είναι το μάθημα πιο αποδοτικό. Θα έδινε σύνταξη στους εκπαιδευτικούς νωρίτερα, όχι όπως τώρα που τους κρατά στις σχολικές τάξεις για δεκαετίες, τη στιγμή που χιλιάδες απόφοιτοι καθηγητικών σχολών είναι άνεργοι. Θα. Τίποτα από αυτά η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να κάνει. Αυτή είναι η πραγματική αξιολόγηση για τις δικές μας ανάγκες και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αξιολογείται με μηδέν. Η κυβέρνηση το μόνο που θέλει είναι να σταματήσει τους αγώνες των εκπαιδευτικών μας και τους δικούς μας που φέτος για ακόμη μια χρονιά ήταν πολλές φορές κοινοί. Γιατί μαζί εκπαιδευτικοί και μαθητές αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να βελτιωθεί το σχολείο μας. Μαζί πήγαμε κόντρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί ξέρουμε τις μάχες που δίνουμε στο δημόσιο σχολείο για να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Μαζί κατεβήκαμε στον δρόμο για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα να τέμπει. Μαζί προσπαθούμε να δώσουμε ζωή στο σχολείο μας παρά τα προβλήματά του, να είναι το σχολείο μας δημιουργικό και να μην νιώθει κανένα παιδί μόνο του στις δυσκολίες οικονομικές και κοινωνικές. Οι αγωνιστές εκπαιδευτικοί μας προστάτευσαν και στάθηκαν δίπλα μας όταν το Υπουργείο Παιδείας μας τρομοκρατούσε με αποβολές και υποχρεωτικό WebEx όταν απλά αγωνιζόμασταν για το δικαίωμα στην παιδεία, για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Μας είπαν πολλές φορές την αλήθεια μέσα στην τάξη. Συζητήσαμε για δύσκολα κοινωνικά θέματα που μας καίνε όταν όλοι οι άλλοι μας αντιμετώπιζαν ως παιδιά που δεν έχουμε γνώμη, απορίες, δικαίωμα έκφρασης. Αυτά φοβάται η κυβέρνηση και γι' αυτό κυνηγά τους εκπαιδευτικούς. Τους θέλει σκυφτούς να μην αντιδρούν, να μην αγωνίζονται μέσω και της αξιολόγησης. Και για εμάς τους μαθητές, λέει τώρα πως θα φέρει νέες ποινές όταν αγωνιζόμαστε. Απευθυνόμαστε στους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς μας και τους δηλώνουμε ότι ο αγώνας που δίνουν είναι δίκαιος και ένα ακόμα μάθημα για εμάς. Πίσω από τον αγώνα και τα δικαιώματά μας δεν κάνει κανείς καμιά μας. Είμαστε μαζί σας. Καλούμε όλα τα μαθητικά συμβούλια να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους με αυτό το κείμενο στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους. Ευχαριστώ.